Γιώργο! Με αγωνιστικότητα, πάθος, ευγενή άμυλα και ενθουσιασμό πλημμύρισε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Στον φιλικό αγώνα βετεράνων ποδοσφαιριστών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Παλεμάχων Πασεραϊκού υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παλέμαχοι της Θεσσαλονίκης και παλέμαχοι του Πανσεραϊκού φόρεσαν και πάλι τις φανέλες τους και προσέφεραν ένα όμορφο θέαμα σε όσους παρευρέθηκαν στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Αθλητές που έγραψαν ιστορία στα ελληνικά γήπεδα και συνέβαλαν τα μέγιστα στο ποδοσφαιρικό και εν γέννη αθλητικό γίγνεσθε της χώρας αποδέχθηκαν την πρόσκληση και τίμησαν τα 53 χρόνια ιστορίας του Πανσεραϊκού, αλλά και τη μνήμη όλων των εκλειπώντων, παικτών και παραγόντων της ομάδας από την ίδρυσή της έως και σήμερα. Η συγκίνηση είναι μεγάλη, ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνουν σήμερα, αλλά έρχονται μνήμες οι οποίες δεν ξέρεις πώς να τις αντιμετωπίσεις καμιά φορά, γιατί ήταν το δεύτερο μας γήπεδο και ήταν μια, μπορώ να πω, συγγένεια που είχαμε με όλα αυτά τα παιδιά, και αυτό έλεγα τώρα στα αποδυτήρια, ότι σαν τις Σέρες, σαν τη Δράμα, όταν πάψουν να βγάζουν ταλέντα, θα συμβαίνει αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είδα τους παλιούς μου συμπαίκτες ή εκτός ή εντός εισαγωγικών αντιπάλους, και είναι όλοι υγιείς και χαίρομαι πάρα πολύ. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου σήμερα που ξαναβρίσκομαι εδώ. Πρώτο παιχνίδι εδώ, 2 γκολ είχατε πετύχει. Με 4. Ναι. Μεγάλη ομάδα τότε. Έχω και καλές, έχω και κακές στιγμές. Είχα ένα μεγάλο τραυματισμό στην Τούμπα και με κράτησε έξω για αρκετό καιρό. Αυτά είναι ωραίες αναμνήσεις, είτε όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα να ξέρεις να τα διαχειρίζεσαι, ή ακόμα δυσκολότερο να διαχειρίζεσαι όταν συμβαίνουν καλά πράγματα. Εμείς έχουμε μνήμη και θέλουμε να θυμόμαστε την ποδοσφαιρομάνα πόλη των Σερών τόσο καλά όσο θέλουμε να πηγαίνει και από εδώ και πέρα καλά και στο πρωτάθλημα και να καταφέρει να επανέλθει σε επαγγελματικές κατηγορίες Super League. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας, ο οποίος βράβευσε τον Γιώργο Κούδα. Με συγκίνηση απένιμε την τιμητική πλακέτα στον Νίκο Κούι και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης. Ο τρίτος τιμόμενος της εκδήλωσης ήταν ο Λάκης Παπαϊωάννου, τον οποίο βράβευσαν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Παναγιώτης Πυρόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθανάσιος Μεσλαρινός. Τον κύριο Γιώργο Κούδα καλούμε να λάβει την πλακέτα του κύριου Τζικώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε βεβαίως πως η εκδήλωση σημερινή γίνεται με αφορμή της κλήρωσης 53 χρόνων από την ίδρυση του Πανσεραϊκού, όπως προείπαμε, αλλά είναι αφιερωμένη στη μνήμη όλων των παικτών και παραγόντων. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και η τιμή μας που ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουμε αυτό το φιλικό αγώνα μεταξύ των παλεμάχων της Θεσσαλονίκης και του Πανσεραϊκού. Σήμερα που συμπληρώνονται 53 χρόνια ζωής του Πανσεραϊκού, και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες, ανθρώπους που άφησαν βαθύ το αποτύπωμά τους μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό, για την παρουσία του σήμερα εδώ και για το παιχνίδι αυτό. Η σημερινή ημέρα ήταν κάπως ιδιαίτερη, διότι εκδηλώσεις για αυτές συγκινούν πάρα πολύ τους παλιούς φιλάθλους, εκείνους που σαν Σεραίοι αλλά και γενικά σαν φιλάθλοι αισθάνθηκαν υπερήφανοι τις ημέρες εκείνες που οι τωρινοί παλέμαχοι ήταν η ομάδα η μεγάλη που είχε μόνιμη θέση στην πρώτη εθνική κατηγορία για 2 δεκαετίες ολόκληρες. Είχαμε κάνει πριν ένα μήνα ένα μνημόσυνο για τους αποθανώντες παίκτες και παράγοντες και προέδρους που προσφέραν στον Πασαρακό. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ξεχνάμε ποτέ και σκεφτήκαμε να κάνουμε μια εκδήλωση στα πλαίσια των 53 χρόνων του από την ίδρυση του Πασαρακού 1964-2017, ένας φιλικός αγώνας, και να τον αφαιρώσουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που προσφέραν στον Πασαρακό και αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά μας. Και ως Σεραίος και ως άνθρωπος του αθλητισμού, με μεγάλη χαρά αποδεχτήκαμε και τιμήσαμε κάποιους ανθρώπους. Αυτούς που είναι μεγαλύτεροι από μένα, όπως τους βλέπω, μας έχουν διδάξει πάρα πολλά και αγωνιστικά,
το ΕΦΑ αγωνίζεστε στον αθλητισμό, αλλά και σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σε άλλες εποχές κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο αγώνας έληξε με σκορ 4-1 υπέρ των βετεράνων της Θεσσαλονίκης.